Μεγάλο αγκάθι για τη Δημοτική Αρχή Κοζάνης παραμένουν τα οικονομικά, καθώς πέρα από τις οφειλές του Δήμου υπάρχει μεγάλο ποσοστό πολιτών που δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δήμου για εξόφληση των χρεών. Η στεμίζια διάταξη είναι η έκθεση του τελευταίου τριμήνου του 2012, η οποία βέβαια γίνεται, παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια σημαντική καθυστέρηση και αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμα ο Δήμος εξακολουθεί να στηρίζεται στις υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη. Δεν φταίει βέβαια ο εξωτερικός συνεργάτης, απλά η συγκεκριμένη σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη έγινε πολύ καθυστερημένα. Κατά συνέπεια, ετοιμάστηκαν όλα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα με την αντίστοιχη καθυστέρηση. Επειδή το τελευταίο τρίμηνο συμπίπτει με το τέλος του έτους, ουσιαστικά, είμαστε σε θέση να δώσουμε και κάποια πρώτα στοιχεία. Αλλά ουσιαστικά το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί όταν θα εγκριθεί ο απολογισμός το 2010 και αφού επεξεργαστεί όλα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ο ορκωτός ελεγκτής. Πάντως, από πρώτη ματιά ουσιαστική προκύπτει ότι προαποσβέσεων το αποτέλεσμα είναι πλεώνασμα γύρω στις 490.000 και μετά από αποσβέσεις είναι ζημία, σε στρόγγυλους αριθμούς το λέω, γύρω στις 49.000 ευρώ. Αν συγκρίνουμε τα αντίστοιχα μεγέθη του 2011, υπάρχει μια σαφής βελτίωση των οικονομικών του Δήμου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που βασάνιζε τέλος πάντων το Δήμο Κοζάνης και μας απασχολούσε όλους, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του βραχυπρόθεσμου χρέους έχει δρομολογηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε εκ μέρους των οργάνων της Πολιτείας, έχει δρομολογηθεί για να αντιμετωπιστεί θετικά. Στο θέμα αναφέρθηκαν και οι επικεφαλείς των αντιπολιτεύσεων, κάνοντας κριτική στις μέχρι τώρα ενέργειες που έφεραν το Δήμο Κοζάνη σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα οι Δήμοι περνάνε δύσκολα, γιατί λόγω των γνωστών προβλημάτων και της συγκυρίας έχουν υποστεί περικοπές στην κρατική επιχορήγηση. Ο Δήμος Κοζάνης πλην των περικοπών έχει και υποφέρει και ταλανίζεται και δεν παράγει έργο, γιατί πληρώνει καθημερινά τα παλιά χρέη. Και ενώ με εκατομμύρια έχει δανειοδοτηθεί ή έχει ευνοηθεί από την πολιτεία με την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από το κράτος έναντι των παρακρατηθέντων, πάλι εμφανίζει ζημιογόνο αποτέλεσμα. Αυτό πρακτικά έχει μία αντανάκλαση ευθεία προς όλους μας, προς τους πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι βλέπουν ένα Δήμο της Κοζάνης σε απαξίωση, χωρίς να κινείται με οποιοδήποτε έργο, χωρίς καν να μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη έργα συντήρησης. Γιατί απλά προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μπορεί για να καταβάλει τις οφειλές του. Πέραν όλων αυτών, έχει και το γνωστό θέμα των δανείων, των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται στο ζημιογόνο αποτέλεσμα ως μακροπρόθεσμες και καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια πάρα πολύ δυσχερή θέση, όπως η παράταξή μας έχει τονίσει από πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα αποτυπώνονται όλα, γιατί δεν μπορούν να τα κρύβουν πια και επίσημα. Συζητώντας άλλη μια φορά τα οικονομικά του Δήμου, συζητάμε το ότι θα πρέπει να βάλουμε τάξη. Τάξη σε τι? Στη φτώχεια μας, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για φτώχεια. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών. Εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο πνεύμα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση συνολική, συλλογική, στο συνολικότερο πνεύμα των ημερών. Στο πνεύμα το ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και όχι στο πνεύμα το ότι είναι δύσκολες ημέρες, άρα πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να αποδεχόμαστε αυτές τις πολιτικές. Τα οικονομικά του Δήμου ταλανίζουν και θα ταλανίζουν το Δήμο Κοζάνης. Είναι προφανές ότι κινούμαστε σε ένα γενικότερο και ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας. Απλά αποδεικνύεται ότι, και είναι αυτό που λέγαμε και ακόμα και προεκλογικά, ότι όταν τα ονοκοφρονούμε τα παιδιά δεν έχουν φροντίσει να προετοιμαστούν ανάλογα, όταν έρχονται δύσκολες εποχές ζορίζονται. Και ο Δήμος Κοζάνης είναι από αυτούς τους Δήμους που ζορίζονται. Και αποδεικνύεται καθημερινά και στη λειτουργία του Δήμου, αλλά και στα οικονομικά. Και είναι ο Δήμος ο οποίος αξιοποιεί, γιατί το έχει ανάγκη, γιατί δάλλως πολύ φοβάμαι θα πηγαίναμε σε συνθήκες Detroit, δηλαδή χρεοκοπίας, όλες αυτές τις πρόνοιες του ελληνικού κράτους προκειμένου να βελτιωθούν τα οικονομικά. Έχουμε καταγγείλει την χρόνια κάκο διαχείριση, την χρόνια αδυναμία των δημοτικών υπηρεσιών υποπολιτικές με μεγάλες πολιτικές ευθύνες για την αδυναμία ίσπραξης των εσόδων, και εδώ υπάρχουν ευθύνες οι οποίες θα προκύψουν και στο μέλλον, πολιτικές, και νομίζουμε ότι απαιτείται πλέον
σαφέστατη, αυτό που φωνάζουμε εδώ και 2,5 χρόνια, επαναεξορθολογικοποίηση όλης της υπηρεσίας, βελτιστοποίηση, καλύτερη απόδοση. Αν και να γνωρίζουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι δυστυχώς, αν και η κυβέρνηση με το τελευταίο νομοσχέδιο, ουσιαστικά προσπαθεί να βάλει τα φόπλακα στην τοπική αυτοδιοίκηση.